Ο επόμενος ομιλητής είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους μας. Είναι χαρά και τιμή μας να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Αγιορείτη Μοναχό Επιφάνιο, τον Μιλοποταμινό, ο οποίος αφού εγκαταβίωσε για αρκετά χρόνια στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, αποφάσισε το 1990 να συνεχίσει το μοναστικό του βίο στο Ιερό Κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου, στο Μιλοπόταμο, μετόχη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. Όλα τα χρόνια εκεί, ο πατέρας Επιφάνιος επιδόθηκε στο διακόνημα του μαγείρου. Σήμερα είναι περιζήτητος αρχιμάγειρας. Στο Μιλοπόταμο επίσης, με απόλυτο σεβασμό στη μακραίωνη παράδοση, φύτεψε αμπελώνα και έχτισε εινοποιείο. Σήμερα ζει και μονάζει στο Μιλοπόταμο Αγίου Όρους, ασχολείται με τη μαγειρική, είναι ο αρχιμάγειρας του Αγίου Όρους και παράγει τα επώνυμα βιολογικά κρασιά Αγίου Όρους Μιλοπόταμος. Ο πατέρας Επιφάνιος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Η μαγειρική του Αγίου Όρους». Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που είδαμε αυτές τις συνταγές, τις διαβάσαμε, τις χαρήκαμε, τις μαγειρέψαμε. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το έργο του. Και θέλω επίσης να πω μετά από όλα αυτά τα εξαιρετικά που μας είπε ο κύριος Ρίχτερ, ότι πραγματικά με την αγιορείτικη διατροφή έχουμε το καλύτερο παράδειγμα του μεσογειακού μοντέλου διατροφής. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Τμήμα Διατροφής και Διατολογίας, όπου αναλύσαμε τη διατροφική αξία, τη σύσταση αυτής της αγιορείτικης δίαιτας. Είναι πραγματικά μια δίαιτα πλήρης εθρεπτικά συστατικά που προάγει την υγεία. Είναι μια δίαιτα που προλαμβάνει όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις. Και το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και την υπέρταση, και την υπερλιπιδεμία. Τι καλύτερο λοιπόν από το να έχουμε σήμερα τον πατέρα Επιφάνιο μαζί μας, να μας μιλήσει για αυτή τη δίαιτα, για αυτό το μοντέλο, το οποίο όλοι εμείς ανεπιφύλακτα συστήνουμε για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που είναι σήμερα και το θέμα μας. Ο πατέρας Επιφάνιος είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον πρόεδρο της εταιρείας Αθεροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, κύριο Απόστολο Ευθυμιάδη, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους γραμματείς, τα μέλη και όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που κόπιασαν για τη διοργάνωση και την εκτέλεση αυτής της ωραίας βραδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω, να σας αναφέρω ότι μονάζω στο Άγιον Όρος από 18 χρονών με τη βοήθεια του Θεού, ζω στον Άθωνα 38 χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε δύσκολες εποχές και οι ανακατατάξεις οικονομικές και κοινωνικές μας γεννούν διάφορα συναισθήματα πρωτόγνωρα. Την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, τη μελαγχολία και κατά συνέπεια την απελπισία. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Ο Χριστός μας λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο «Εντολή και νυν δίδομη ημίν» ή «Να αγαπάτε αλλήλους». Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στον συνάνθρωπο στις δύσκολες στιγμές που ζούμε θα μας δυναμώσουν και θα μας σώσουν γιατί θα επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στις ηθικές και πνευματικές αρχές του έθνους και της πίστεώς μας. Η παρουσία μου εδώ και η συμμετοχή μου στην εκδήλωση της έναρξης του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθεροσκλήρωσης έχει ως στόχο να συγκινήσει και να προσεγγίσει τις αξίες που λησμονήθηκαν μέσα στη δίνη της εύκολης ζωής. Το Άγιον Όρος είναι θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας και η προσφορά του στην παραδοσιακή κληρονομιά των χριστιανών είναι τεράστια. Ως μοναχός Αγιορείτης μεταφέρω σεμνά και ταπεινά τις εμπειρίες μου από τον τρόπο τον οποίο ζουν και τρέφονται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Οι επιστήμονες λένε πως η καλή ζωή και η μακροζωή των μοναχών οφείλεται στη διατροφή τους. Θέλω να αναφέρω όμως εκείνο που με συγκίνησε προηγουμένως όταν προκροθήσαμε τα παιδιά που μας τραγούδησαν πολύ ωραία από την εκπαιδευτήρια Μαντολίδη, που
είπαν ένα τραγούδι που έλεγε «Μένω στο παρόν να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται». Εμείς έχουμε υποχρέωση, γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ πιστεύω εδώ κοντά σας, για να σας αναφέρω αυτά που ζουν οι μοναχοί και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν, για να αφήσουμε κάτι σε αυτούς που έρχονται μετά από μας. Αυτό που φαίνεται να είναι το κλειδί είναι μια δίαιτα στην οποία αλλάσσονται οι μέρες κατάλυσης ή μη του ελαιόλαδου και πόδρων άλλων φυτικών πρωτεϊνών. Η μοναστεριακή διατροφή δεν είναι μόνο αυτό που αποκαλούμε μεσογειακή δίαιτα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι το ότι τρώνε ακόμη και με παραδοσιακό τρόπο. Δύο γεύματα την ημέρα απλά και με κανονικά διαλύματα. Γεύματα που διαρκούν περίπου 20 λεπτά χωρίς θορύβους και συζητήσεις. Ο μόνος ήχος προέρχεται από έναν μοναχό ο οποίος διαβάζει ιερά κείμενα και υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος και έχουν τη διάκριση και την υπομονή να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τους ταπεινούς δούλους του Θεού, δηλαδή τους μοναχούς, για να δουν και να γνωρίσουν τι είναι ο μοναχισμός, τους πλημμυρίζει μια ουράνια ευλογία. Αυτός ο σκοπός της ζωής των μοναχών είναι κύριος στόχος να ενωθούν με το Θεό, η θέωση. Πρέπει όμως κανείς πριν απ' όλα να τα βρει με τον εαυτό του, να έχει επίγνωση και βαθιά ταπείνωση για να έχει ήρεμη τη συνείδησή του και γαλήνη στην ψυχή του. Ο Χριστός μας λέγει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το». Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος επιγραμματικά αναφέρει πως πρέπει να δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα, που θέλει να μας δείξει πόσο μεγάλος και δύσκολος είναι ο αγώνας για να επιβληθείς στον εαυτό σου. Σήμερα στο Άγιον Όρος υπάρχουν 20 μοναστήρια, 13 σκήτες και 200 κελιά. Οι μοναχοί που μονάζουν στα μοναστήρια σήμερα είναι περίπου 2.000. Περιβόλητες Παναγίας ονομάζεται το Άγιον Όρος, γιατί υπάρχει παράδοση πως πέρασε η Παναγία από εκεί. Η ουσία είναι ότι οι μοναχοί προσεύχονται και τιμούν και αγαπούν ιδιαίτερα την μητέρα του Χριστού. Συγγνώμη. Πρώτος ασκητής ήταν ο μοναχός, ήταν ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης που έζησε τον 8ο αιώνα. Χειρόγραφα παλαιά αναφέρουν ονόματα από τους πρώτους ασκητές που έζησαν στο Άγιον Όρος από το 860 μετά Χριστόν, από τον Βασίλειο τον πρώτο του Μακεδόνα εκδόθηκε το πρώτο αυτοκρατορικό χρυσόβολο με διάφορες διατάξεις για το Άγιον Όρος. Το 934 μετά Χριστόν κτίστηκε ο ναός του Πρωτάτου στις καρχές του Αγίου Όρος και πρώτος κοινοβιάρχης ήταν ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης που έκτισε τη Μεγίστη Λαύρα. Εδώ βλέπουμε μερικά μοναστήρια. Όπως προανέφερε ο Άγιος Αθανάσιος, γεννήθηκε το 930 μετά Χριστόν και πέθανε το 1000. Βιαστικά θα σας αναφέρω τι κάνει ένας μοναχός 24 ώρες. Η τυπική διάταξη και ο εσωτερικός κανονισμός από μοναστήρι σε μοναστήρι διαφέρει. Κάθε μέρα οι μοναχοί ξυπνάνε νωρίς το πρωί περίπου στις 3 με 4 μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή 2-3 ώρες πριν να ξημερώσει και ανάλογα την εποχή. Ο μοναχός είναι υποχρεωμένος να πάει στην εκκλησία μόλις χτυπήσουν τα σήμαντρα και η πρώτη καμπάνα. Αρχίζει το μεσονυχτικό, ακολουθεί ο όρθρος, μετά διαβάζονται οι ώρες και μετά η Θεία Λειτουργία. Σας αναφέρω ενημερωτικά πως οι προσευχές ονομάζονται έτσι γιατί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ώρες του 24ωρου. Χρονικά πάντως όλες οι ώρες μαζί με τις προσευχές το πρωί διαρκούν περίπου 4 ώρες. Αμέσως μετά πηγαίνουν στην τράπεζα για φαγητό. Το απόγευμα γύρω στις 3 με 4 διαβάζουν την 9η ώρα και ακολουθεί ο Εσπερινός. Μετά τον Εσπερινό πηγαίνουν πάλι στην τράπεζα.
και ακολουθεί το βραδινό φαγητό και αμέσως μετά το δείπνο πηγαίνουν στην εκκλησία για να διαβάσουν το απόδειπνο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μεσονεκτικό, όρθρος, θεία λειτουργία και το απόγευμα ενάτη, εσπερινός, απόδειπνο και χαιρετισμοί της Παναγίας συνολικά μαζεύονται 5 με 5,5 ώρες καθημερινά προσευχή. Υπάρχουν όμως αρκετές ημέρες του μήνα που η ακολουθία είναι μεγαλύτερη και οι μοναχοί προσεύχονται περισσότερες ώρες. Αυτές είναι οι Κυριακές και οι Δεσποτικές και Θεμετερικές εορτές και οι εορτές των Μεγάλων Αγίων. Όλα αυτά τα αναφέρω για να προσέξουμε περισσότερο πόση προσοχή δίνουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους στην υγεία της ψυχής, γιατί ένας ηγούμενος που πέθανε πριν από μερικά χρόνια και είχε πολύ μεγάλο όνομα, ο γέροντας Γαβρίλο Διονυσιάτης, έλεγε πως η τροφή της ψυχής είναι η προσευχή και η μελέτη των γραφών. Αν προσέξετε προηγουμένως, ανέφερα ότι οι μοναχοί τρώνε δύο φορές την ημέρα. Στους μοναχούς δεν υπάρχει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Στο μοναστήρι υπάρχει η πρωινή τράπεζα και η βραδινή τράπεζα. Το ωράριο που ακολουθούν οι αγιορείτες είναι το ηλιακό και έχει μείνει συνήθεια να το λέμε έως τώρα πλέον βυζαντινή ώρα. Ως βάση του βυζαντινού ωραρίου είναι το ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα είναι ώρα 0, δηλαδή τελείωσε η μέρα και αρχίζουμε να μετράμε μία ώρα της νύχτας, δύο, τρεις και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε ένα τραπέζι όπως είναι μαρμάρινο από την εποχή του Αγίου Αθανασίου στη Μεγίστη Λαύρα. Αυτό το τραπέζι είναι μαρμάρινο 1000 ετών. Εδώ είναι όλη η τράπεζα της Μεγίστης Λαύρας. Εδώ είναι σε ένα άλλο μοναστήρι, στην Μονή Κουτλομουσίου. Και να περάσουμε στο επόμενο μέρος για την νηστεία. Νηστεία ονομάζεται η ακούσια ή ακούσια αποχή από τροφή ή άλλος ασυντία. Κυρίως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από πολλούς λαούς για την εκούσια αποχή σε ορισμένες τροφές, ιδίως για θρησκευτικούς λόγους. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει πρώτος το παράδειγμα της νηστείας όταν μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό παρέμεινε νηστεύοντας επί 40 ημέρες στην έρημο. Με το παράδειγμα του, ο Ιησούς μας έδωσε την νηστεία ως σωματική και πνευματική άσκηση η οποία δυναμώνει τη θέληση του ανθρώπου και ταυτόχρονα δείχνει την αγάπη μας προς τον Δημιουργό. Από τους πρώτους αιώνες που άρχισαν να οργανώνονται χριστιανικές ομάδες, βλέπουμε σιγά σιγά να μπαίνουν κανόνες γύρω από την νηστεία. Διαβάζουμε στο συναξάρι το ορθολόγιο κάθε ημέρα και εκεί συναντούμε πολλές φορές την ακόλουθη αναφορά «κατάλυσης ηχθείως», καθώς επίσης σε πολλές άλλες εορτές «κατάλυσης ίνου και ελαιού». Αυτό σημαίνει πως στη συγκεκριμένη εορτή, ανεξαρτήτου ημέρας, Τετάρτη ή Παρασκευή ή περίοδου νηστείας όπως αυτή των Χριστουγέννων, επιτρέπεται να φάμε ψάρια. Πώς νηστεύουμε? Έχουμε διαφόρων ειδών νηστείες. Η ξηροφαγία είναι αυτή που τρώμε μόνον ομές ουσίες, ομά λαχανικά και ψωμί, τίποτε άλλο. Έχουμε την νηστεία που τρώμε βραστό φαγητό, μαγειρεύουμε τα όσπρια χωρίς λάδι. Και έχουμε και την κατάλυση ίνου και ελαίου. Επίσης έχουμε ένα άλλο μέρος που είναι και αυτό στο μέσα στην νηστεία, είναι η κατάλυση ηχθείως. Δεν επιτρέπουν, υπάρχουν ημέρες που τρώνε ψάρια χωρίς να τρώμε γαλακτοκομικά ή αυγά. Αυτό στους μοναχούς λέγεται κατάλυση σπάντα. Όταν λέμε κατάλυση σπάντα εννοούν ότι τρώνε γαλακτοκομικά, ψάρια, λάδι και πίνουν και κρασί. Δεν εννοείται στους μοναχούς να φάνε φαγητό με λάδι χωρίς να πιούν ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Απαραίτητος. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω
ότι οι μοναχοί του Αγίου Όρου στα μοναστήρια δεν τρώνε καθόλου κρέας. Οι μέρες της νηστείας είναι, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν, μας έχουν αφήσει ο Άγιος Βασίλειος πρώτος, ο οποίος μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον 4ο αιώνα ήρθαν στην Αθήνα και σπούδασαν, και μάλιστα αναφέρεται στην βιογραφία τους ότι σπούδασαν και ιατρικοί, αυτοί πρώτοι καθόρισαν την νηστεία και βάλαν και τους κανόνες. Λοιπόν, έχουμε την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής όλο το έτος. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους επιπλέον νηστεύουν και τη Δευτέρα. Οπότε έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή όλο το χρόνο τρώνε αλάδωτο φαγητό. Έχουμε την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής που διανύουμε αυτή την εποχή, την νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία όπως ξέρετε όλοι ξεκινάει από τις 15 Νοεμβρίου και τελειώνει 25 Δεκεμβρίου. Έχουμε την νηστεία της Παναγίας το 15 Αύγουστο που είναι 15 μέρες. Έχουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύουν οι μοναχοί τα φαγητά τους είναι εντελώς διαφορετικός, γι' αυτό κατά πολλούς είναι και πιο νόστιμα, αλλά κατά την άποψή μου είναι και πιο υγιεινά. Γιατί χρησιμοποιούν ξύλα για να ανάψουν φωτιά και εκεί πάνω μαγειρεύουν ακόμη και σήμερα. Σιγά σιγά όμως μπαίνει δειλά-δειλά ο πολιτισμός και στο Άγιον Όρος και σήμερα έχουμε και το υγραέριο. Επίσης έχουμε ηλεκτρικούς φούρνους και έχουμε και φούρνους υγραερίου. Εκείνο που έχει αλλάξει σχεδόν τα πάντα στη διατροφή όλων μας αλλά και στο Άγιον Όρος είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε τη συντήρηση των τροφών μέσα στα ψυγεία και επίσης έχουμε και την κατάψυξη που τρώμε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Παλιότερα τα φαγητά, τα τυριά και τα αλαντικά και τα ψάρια ή θα τα τρώγαν φρέσκα ή θα τα τρώγαν αλατισμένα αρμυρά. Εντελώς λύσα που λένε. Επίσης το αυτοκίνητο, το μέσο μεταφοράς, μπορούμε να φάμε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές τώρα πλέον ψάρια, ενώ παλιότερα για να πάνε στην Κοζάνη ας πούμε ψάρια από τη Θεσσαλονίκη έπρεπε να κάνουμε τα ζώα 3-4 μέρες. Μόνο παστά φτάναν στην Κοζάνη. Έτσι είναι και στο Άγιον Όρος. Υπάρχουν μοναστήρια που είναι μακριά από τη θάλασσα που τα ψάρια δεν φτάναν ποτέ φρέσκα εκεί πέρα. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως που μαγειρεύουν στη φωτιά. Εδώ είναι σε μια μεγάλη πανήγυρη της Μεγίστης Λαύρας που φαίνεται ότι έχουμε αυτά τα μεγάλα καζάνια που τα λέμε τα βάδες και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς γιατί είναι μεγάλη φωτιά. Να δούμε τι τρώνε οι μοναχοί σήμερα. Τρώνε τα λαχανικά κατά κόρον. Ψωμί κατά κύριο λόγο ολικής αλέσεως. Πάρα πολλά όσπρια, γιατί όπως προαναφέραμε είναι οι μέρες νηστείες και ότι δεν μπορεί κανείς να μαγειρέψει ένα αλάδωτο φαγητό εκτός από τα όσπρια και κάποιες σούπες που κάνουμε τα ζυμαρικά, συνήθως το μακαρόνι κοφτό ή την μανέστρα με λίγα λαχανικά μέσα. Τα ψάρια, το λάδι και το κρασί. Αυτά είναι που τρώνε οι μοναχοί. Επίσης είναι τα γαλακτοκομικά όπως προανέφερα. Φρούτα τρώνε πάρα πολλά οι μοναχοί, τα οποία και καλλιεργούν εκεί στο Άγιον Όρος και επίσης τρώνε κάποια γλυκά, συνήθως γλυκά κουταλιού και γλυκά αυτά που λέμε τα σιροπιαστά που κάνουν και είναι εύκολα για να τα παρασκευάσουν.
Να δούμε όμως μία άλλη διάσταση της ζωής των μοναχών, η οποία έχω την αίσθηση ότι, και το πιστεύω, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία, την ψυχική των μοναχών. Η ψυχή του μοναχού υπάρχει, στην ψυχή του μοναχού υπάρχει απόλυτη γαλήνη και ηρεμία και η χαροποιός παρουσία του Θεού. Οι μοναχοί ζουν μακριά από τις πολυάνθρωπες κοινωνίες, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας. Ο καθένας προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στο μοναστήρι και προς τους αδελφούς. Η λέξη μοναχός σημαίνει πως κάποιος ζει μόνος και προσπαθεί να ενωθεί με τον Θεό. Έχει όμως ο κάθε μοναχός τον γέροντά του, σε αυτόν έχει αφήσει την καρδιά του μαζί με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες, σε αυτόν εξαγορεύει τους λογισμούς του. Ο γέροντας από την πλευρά του, μέσα από την εξομολόγηση, καλλιεργεί την ταπείνωση και έτσι έρχεται η χάρη του Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο γαλινεύει, αναπαύεται η συνείδησή του και η ζωή του είναι ήρεμη και ήσυχη. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω από τις παρατηρήσεις μου ποια είναι τα ωφέλη της μοναστηρικής διατροφής και από τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι μοναχοί, χωρίς να θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Όπως θα πιστεύω θα μας βοηθήσουν οι ειδικοί επιστήμονες, οι γιατροί, και όπως προαναφέραμε και έχει διαπιστωθεί από τις μελέτες, μειώνει η νηστεία και η διατροφή και ο τρόπος αυτός που είπαμε να αλλάσει την νηστεία και φαγητό με λάδι, με λίγο κρασί και η άσκηση αυτή που κάνει η μοναχή, γιατί ο καθένας έχει το δικό του διακόνημα και είναι υποχρεωμένος καθημερινά να πάει στον κήπο ή να πάει στο δάσος ή να πάει να καθαρίσει τον ξενώνα που θα έρθουν οι φιλοξενούμενοι ή να καθαρίσει την εκκλησία. Ο καθένας έχει μια δουλειά συγκεκριμένη καθημερινά. Μειώνει λοιπόν τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Βοηθά η άσκηση αυτή στη ρύθμιση του ζαχάρου. Για να μην σας κουράζω περισσότερο, εσείς πιστεύω τα ξέρετε αυτά, απλώς τα αναφέρω. Έχει παρατηρηθεί, επειδή τρώνε πολλά λαχανικά οι μοναχοί και πολλές σαλάτες, ο καρκίνος παχαίος εντέρω είναι πολύ ελάχιστα τα κρούσματα στο Άγιον Όρος. Οι μοναχοί στο Άγιον Όρος πεθαίνουν συνήθως μετά τα 90 τους. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, η καλή λειτουργία του παχαίου σεντέρου. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε ότι οι μοναχοί ζουν, όπως σας προανέφερα, περισσότερο από 90. Η καλή φυσική κατάσταση των μοναχών, ισορροπημένη ψυχοσωματική ευεξία, ελαχιστοποίηση των ποσοστών θανάτων από καρκίνου, σχεδόν ανύπαρκτη η περίπτωση του καρκίνου του παχαίου σεντέρου και σπάνια είναι η περίπτωση του καρκίνου του προστάτου. Τελευταία εικόνα μπορείς να το βάλεις. Σας αναφέρω και πάλι όπως στην αρχή ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθορίζει, ο Χριστός είναι το Α και το Ω για τους μοναχούς. Αυτός είναι ο Χριστός που καθορίζει τη ζωή μας και με βάση τη διδασκαλία του Χριστού, όταν ακολουθούμε αυτό που έχει να κάνει γύρω από την νηστεία και την ηρεμία της ψυχής, άφησε το, δεν πειράζει. Αυτό είναι που μας οδηγεί κοντά Του και μόνο με κέντρο το Χριστό θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά Του
και κοντά στον συνάνθρωπό μας για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να σας εξηγήσω περισσότερα ιατρικά. Σας ανέφερα τις παρατηρήσεις μου γύρω από τη ζωή και τη διατροφή των μοναχών. Σας ευχαριστώ.